Μετά από 13 χρόνια νέα τροπή παίρνει η εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν στη Πράια Νταλούζ. Οι υποψίες τρέφονται σε Γερμανό που εκτείει ποινή φυλάκιση στο Κιέλο. Εάν θέλει κάποιος να πιάσει κουβέντα με κατοίκους της Πράια Νταλούζ του Αλγκάρβε στη Νότια Πορτογαλία, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να μην επιχειρήσει σε καμιά περίπτωση να θίξει την υπόθεση της μικρής Βρετανίδας Μάντι. Το Μάιο του 2007 εξαφανίστηκε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, στο οποίο μαζί με την οικογένεια της παραθέριζε. Οι γονείς της κίνησαν γη και ουρανό για να την βρουν, οι αστυνομικές αρχές μάλιστα κάποια στιγμή έστρεψαν τις υποψίες τους επάνω τους. Όπως γράφει το DW.com, οι κάτοικοι της μικρής πόλης αισθάνονται μέχρι και σήμερα το βάρος του στιγματισμού και θέλουν να ξεχάσουν. Οι κάτοικοι θέλουν να ξεχάσουν, από την περασμένη Τετάρτη όμως ο εφιάλτης της δημοσιότητας επέστρεψε και πάλι, όταν έφτασαν οι ειδήσεις από τη Γερμανία, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ένας 43χρονος Γερμανός, καταδικασμένος σε πολύχρονη φυλάκιση, ενδέχεται να απήγαγε και να δολοφόνησε τη μικρή Μαντλίν. Στη παραλία του Φωτός η είδηση δεν προκάλεσε ενθουσιασμό, το αντίθετο. Άνοιξε παλιές πληγές από την αρνητική δημοσιότητα για τον παραθεριστικό τόπο. Πολλοί θυμήθηκαν με τρόμο τις αρνητικές επιπτώσεις για τον τόσο σημαντικό για την τοπική οικονομία τουρισμό τα χρόνια μετά την εξαφάνιση της Μαντλίν. Όσοι τουρίστες ήρθαν παρόλα αυτά για διακοπές, έβλεπαν τους κατοίκους με μισό μάτι. Η ίδια οργή που έπνιγε τους κατοίκους για το θέατρο που παίχτηκε στην πόλη από τους γονείς της μικρής και τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ίδια κατέλαβε και πάλι τους κατοίκους που φοβούνται τώρα ανάλογο μηδιακό θέατρο, παραδείγματος χάρη για την αναζήτηση της ορού που θα μπορούσε και πάλι να αμαυρώσει την εικόνα της πόλης και να βλάψει την οικονομία σε περίοδο πανδημίας. Η οργή δεν ξεχυλίζει μόνο στην Πράια Νταλούζ, όταν ρωτά κανείς τους Πορτογάλους στη Λισαβόνα για σκέψεις και αισθήματα μετά τις νέες εξελίξεις από τη Γερμανία, η απάντηση που παίρνει είναι σχεδόν μία. Τόσα πολλά παιδιά εξαφανίζονται καθημερινά, γιατί ειδικά για αυτό το παιδί γίνεται τόση φασαρία, αναρωτιέται κανείς το γιατί περνάμε πανδημία και κοινωνική κρίση, λέει φανερά εκνευρισμένη η Μαρία, μια συνταξιούχος. Ο ιδιοκτήτης μπαρ στη Λούζ βγάζει ακόμη πιο έντονα την αγανάκτησή του. Για τα μικρά Πορτογαλάκια, που εξαφανίζονται και πιθανώς πέφτουν θύμα απαγωγής από ξένους, μετά από 2-3 εβδομάδες δεν μιλά κανείς, ούτε διαβάζει κάτι στις εφημερίδες.